Κώστα, εσύ έχεις είσαι από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας, έχεις δει πολλά. Τη φετινή προσπάθεια πώς τη βλέπεις, γιατί ξεκίνησε με κάποιες αλλαγές στην αρχή με τη συγχώνευση, πώς βλέπεις τη νέα χρονιά για την υπόλοιπη. Η χρονιά από διανή ομάδα είναι για μας, εμείς το περιμέναμε θα ήταν καλή. Για τον κόσμο που ίσως δεν την παρακολουθεί την ομάδα από κοντά, ίσως δεν το περίμενε. Όμως η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες, προπονείται 6 μήνες τώρα, την 1η Ιουλίου. Έχει πάρα πολλούς παίχτες, ο προπονητής έχει πολλές επιλογές. Γι' αυτό δεν μας έχει επηρεάσει και πολλοί τραυματισμοί, απουσίες που... Μπορούμε να βάλουμε κάποιους όρους για την υπόπολη στη συνέχεια. Κοιτάξτε ρε παιδιά, ο αγωνιστικός στόχος τώρα κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχει πάει το πρωτάθλημα, είναι να πούμε στα play-off. Αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό δουλεύει η ομάδα. Θα προσπαθούμε να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε κάτι μας προσθέτει. Αν προκύψει στο τέλος κάτι καλό, δεν θα δούμε όχι. Το μέλλον του μπάσκετ γενικά για τον Κρέτεζο, εσύ σίγουρα έχεις καλύτερα άποψη από εμένα. Το μέλλον του μπάσκετ στην Πρέβεζα εγώ το βλέπω πάρα πολύ καλό. Η ομάδα, όπως είπα και πριν, αποτελείται από πάρα πολλούς παίχτες. Από πίσω υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πιο μικρές ηλικίες, παιδικές ομάδες και διοικητικές, ακόμα και τα αγωνιστικά τμήματα που έχει στο Μίνι, πρωταγωνιστούν στην Εσκαφδέ. Τα πράγματα για μας στο μπάσκετ θα γίνουν ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Άννε και μια ευχή για την νέα χρονιά. Μπασχετικά ακούες τώρα. Γενικώς. Μπασχετικά μέσω της Νικόπολης και για τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ευχηθώ καλό Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλους. Οι εποχές είναι δύσκολες για όλους μας. Και υγεία στα παιδιά, στους αθλητές. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά για όλες τις ομάδες. Βασίλη, εσύ σαν πιο νέος παίχτης όλης της ομάδας, σίγουρα πώς είναι να παίζεις κοντά σε παίχτες που έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία στον μπάσκετ της Πρέβεζας. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί η πρώτη χρονιά στην ειδική ομάδα έχω συμπαίκτες όπως ο Κώστας, ο Σπύρος, ο Βουλίτης, που έχουν πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Προσπαθώ μέσα από κάθε προπόνηση να πάρω ό,τι περισσότερο μπορώ, γιατί σίγουρα θα μου βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Και δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνω προπόνηση με αυτούς τους παίχτες και με τον προπονητή μου που με βοηθάει φάνταστα όλο τον καιρό, έχει δώσει μεγάλη προσοχή σε μένα. Τι στόχους μπορείτε να έχετε και εσείς σαν ομάδα σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα? Έχετε ξεκινήσει δυνατά, λίγο περίεργα στην αρχή με τις αλλαγές, αλλά τι στόχους μπορείτε να έχετε βάλει? Κοιτάξτε, οι στόχοι βγαίνουν μέσα από τα παιχνίδια. Πρώτα πρέπει να περάσουμε στη δεύτερη φάση και μετά θα βγουν σιγά σιγά κάποια πράγματα. Θέλω να φτάσουμε μέχρι τα play-off όπως είναι και ο Κώστας, αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Όλα τα άλλα έρχονται στη συνέχεια. Πόσο διαφορετικό είναι έτσι από τα μάτς των παιδικών αθλητικών κατηγοριών ένα αντρικό μάτς και πόσο μάλλον σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό? Σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά. Χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Πολύ σημαντικό να η συγκέντρωση είναι τεράστια. Χρειάζεται δύναμη, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί μπορούν να τα προσέχουν να παίξουν στο αντρικό πρωτάθλημα, αλλά θέλει σκληρή δουλειά. Μια ευχή για την νέα χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές και σε όλο τον κόσμο να καλά σας πρωτοχρονιά. Να σας ευχαριστώ.